στο γήπεδο Ιωάννη Στράτζαλης έγινε το παιχνίδι ανάμεσα στην αναγέννηση Παγουρίων και στην ομάδα του ΠΑΟΚ Κοσμίου. Όπως είναι γνωστό, η ομάδα των Παγουρίων έχει έδρα το γήπεδο στο νέο σιδηροχώρι. Με τους 22 ποδοσφαιριστές αλλά και την τριπλέτα να έχουν ήδη παραταχθεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο και βεβαίως να κάνει τις καθιερωμένες χειραψίες μεταξύ των παικτών αλλά βεβαίως και με την τριπλέτα αυτού του παιχνιδιού. Η ομάδα του Κοσμίου πέρασε και από τα Παγούρια αφού επικράτησε με 2-0. Ωστόσο θα φτάσει το δεύτερο ημίχρονο να μπορέσει να σκοράρει η ομάδα του κυρίου Αϊβάζη. Είχε πάρα πολλές ευκαιρίες όπως εδώ με τον Ξενάκη. Παρ' όλα αυτά η ομάδα του κυρίου Μεχμέτ είχε σε καταπληκτική μέρα τον Μαγδαληνό, τον τερματοφύλακά της, που πάρα πολλές φορές έσωσε την ομάδα από ένα σίγουρο τέρμα. Όπως εδώ βεβαίως. Άλλη μια σταθερή απόκρουση από τον τερματοφύλακα των Παγουρίων. Εδώ τα Παγούρια έχουν κερδίσει ένα φάουλ. Η μπάλα θα περάσει κατευθείαν out. Σε αυτή τη φάση εδώ θα έχουμε ένα σκληρό μαρκάρισμα από τον Μακρύ. Ο διαιτής κ. Δρακίδης κατευθείαν θα σφυρίξει το φάουλ. Όπως και εδώ θα έχουμε ένα μαρκάρισμα με το διαιτή να λέει να συνεχιστεί το μάτς. Ήταν σκληρό το παιχνίδι, τουλάχιστον στο πρώτο μέρος, με αποτέλεσμα να έχουμε πολλές διακοπές για να παρασκερθούν οι πρώτες βοήθειες στους πρωταγωνιστές, όπως και εδώ με τον κύριο Δρακίδη να δίνει και την κίτρινη κάρτα κυρίως για διαμαρτυρία. Εδώ μια κάθετη παλιά του Ξενάκη θα βγάλει τέτα τέτ το ρουμπί, αλλά αυτό θα στοχίσει. Πολύ ωραία μεταβίβαση, αλλά και πάλι ο Μαγδαληνός θα πει όχι στους παίκτες του Κοσμίου. Άστοχο το φάουλ του Σαρακατσάνη. Αλλά και το σούτ από μακριά του Νάνου. Ο Δανίδης θα δώσει έτοιμο γκολ στον Ξενάκη. Αυτός θα καταφέρει να αστοχίσει από πάρα πολύ κοντά. Δανίδης μες στη μεγάλη περιοχή. Με τα πόδια ο Μαγδαληνός θα διώξει την μπάλα. Ο Νάνος θα κάνει μια σέντρα. Χέρι. Και κόκκινη κάρτα. Και βεβαίως πέναλτι. Βλέπετε. Φαίνεται να κουμπάει στο χέρι του παίκτη των Παγουρίων. Το πέναλτι θα αναλάβει ο Σάκης ο Δανίδης. Ωστόσο η μπάλα πάει πάνω από τα δοκάρια του Μαγδαληνού. Οι ευκαιρίες δεν θα σταματήσουν για το Κόσμιο. Εδώ και πάλι ο Ξενάκης από κοντά θα στοχίσει με το δοκάρι αυτή τη φορά. Μία από τις τελευταίες φάσεις του πρώτου μέρους. Ο Δανίδης θα στοχίζει και έχουμε περάσει ήδη στο δεύτερο ημίχρονο. Με πάλι το Δανίδη μέσα στη μεγάλη περιοχή να κάνει το σουτ, η μπάλα να περνάει out. Εδώ θα έχουμε δύο διαδοχικά φάουλ με τον κύριο Δρακίδη να μην τα σφυρίζει παρότι ήταν πάρα πολύ κοντά. Το δεύτερο σφύριξε μετά. Και βεβαίως μετά από έντονες διαμαρτυρίες. Ο Μιχάλης Αραμπάτζης θα δώσει στον Χατζητουλού. Σε αυτός μέσα θα βρει πάρα πολύ ωραία τον Δανίδη. Αυτός από κοντά θα καταφέρει
να στείλει την μπάλα out. Από αυτό το ωραία εκτελεσμένο φάουλ του Σάκη του Δανίδη θα έρθει και το 1-0 για το Κόσμιο με τον Αγγέλη. Από κοντά και με το κεφάλι θα στείλει την μπάλα στον Μαγδαλινό, στα δίχτυα του Μαγδαλινού, κάνοντας το 1-0. Βλέπετε, πετάχτηκε, ωραίο γκολ και 1-0 για το Κόσμιο. Προσπάθησαν εδώ οι παίκτες των Παγουραίων, ωστόσο δεν θα καταφέρουν κάτι. Όπως και το σούτ εδώ του Νάνο θα περάσει εκτός εστίας. Ένα χέρι θα ζητήσουν εδώ τα Παγούρια. Παρόλα αυτά, από ό,τι φαίνεται και από το replay, δεν θα υπάρξει κάτι παραβάσιμο. Πάλι ο Μαγδαλινός εδώ θα πει όχι, αυτή τη φορά στον Άνω. Τελικό σκορ αναγέννηση Παγουρίων, ΠΑΟΚ Κοσμίου 2-0.